Θα μιλήσουμε για τον εμβολιανικό καθαρισμό στον καρκίνο του νεφρού, της σχίσης προστάτη και του πέους. Όπως γνωρίζετε όλοι, είναι ένα θέμα το οποίο έχει γραφεί διάφορα άρθρα υπέρ, κατά, έχουν αλλάξει απόψεις. Για να μην μακρηγορώ, θα αρχίσουμε με τον κύριο Βαρβακαράκη, ο οποίος θα μας μιλήσει για το ρόλο του λεμφαδενικού καθαρισμού στον καρκίνο του νεφρού, τον οποίο πρώτον εισήγαζε, αν θυμάται παλιά οι ορολόγοι εδώ, ο Τζουλιάνι, ο Ιταλός που έκανε τις μεγάλες λεμφαδενεκτομές σε διαπερτονοϊκές προσπελάσεις και είπε να βοηθούν στην επιβίωση τους ασθενείς. Ο κύριος Βαρβακαράκης, παρακαλώ. Καλημέρα. 20 λεπτά, Γιάννη, έτσι. Ναι, κύριε Βαρβακαράκη. Καλημέρα. Ευχαριστώ τον κύριο Χατζηχρήστου για την πρόσκληση. Ακόμα μια φορά στο εδώ το διδακτικό σχολείο. Θα μιλήσω για τη λεμφαδενεκτομή στον καρκίνο του νεφρού και αν έχει θέση σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα. Δεν έχω καμία σύγκρουση συμφερόντων. Να θυμίσω ορισμένα πράγματα όσον αφορά ανατομικά. Πρώτα απ' όλα, ουσιαστικά μεταστάσεις στον καρκίνο του νεφρού, λεμφογενώς, θα πάνε αρχικά στους λεμφαδένες που είναι κοντά στην πύλη, κοντά στην κάτω κύλη και κοντά στην αορτή. Όμως, όταν έχουμε καρκίνο, και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, μπορεί να γίνει και ακανόνιστη λεμφαγιακή απαγωγή και να έχουμε skip του όγκου σε άλλους λεμφαδένες που δεν είναι οι πρώτοι που ουσιαστικά ή πιο συχνά αυτοί που προσβάλλονται πιο συχνά. Βεβαίως και αιματογενώς μπορεί να έχουμε μετάσταση, χωρίς όμως να υπάρχει και λεμφαγιακή διασπορά. Και αυτό έχει σημασία, όπως θα δούμε παρακάτω, για το αν έχει νόημα αυτή η λεμφαδενεκτομή. Επίσης, θα ήθελα να θυμίσουμε, ξέρουμε όλοι ότι η λεμφαγιακή δίθηση μετοχή των λεμφαδένων συνολικά είναι 13-21%, δεν είναι και τόσο σπάνια. Και βεβαίως εννοείται ότι όσο πιο υψηλό grade έχει όγκος και όσο μεγαλύτερο στάδιο είναι, τουλάχιστον πιο μεγάλος και πιο εκτεταμένος είναι ο όγκος, τόσο αυξάνει η πιθανότητα να έχουμε συμμετοχή των λεμφαδένων. 6% με 26, 10% με 60, όταν έχουμε έναν όγκο TAF 3β, έτσι. Τώρα, ξέρουμε όλοι, η γνώση της λεμφαδενεκτομής ότι ίσως βοηθάει στον καρκίνο και στον καρκίνο του νεφρού, είναι μια παλιά γνώση από το 69. Ο Ρόψον ήταν από τους πρώτους που την περιέγραψαν. Όμως, εάν δούμε την βιβλιογραφία, ο λεμφαδενικός καθαρισμός δεν είναι πολύ δημοφιλής. Και εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιοι από εσάς κάνετε λεμφαδενικό καθαρισμό, ας σηκώσει το χέρι. Και αν κάνετε, μέχρι πού, και αν δεν κάνετε, γιατί. Όλοι κάνετε. Κάνεις. Ο κύριος Γιαννακόπουλος κάνει. Όχι, δεν κάνω λεμφαδενικό καθαρισμό εκτενή, αλλά πάντα παίρνω ένα δείγμα λεμφαδένων παραορτικά ή παρακυλικά, ανάλογα με τη μεριά. Ένα δείγμα για. Μάλιστα. Αυτοί που δεν κάνουν, προφανώς δεν κάνετε. Γιατί δεν κάνετε. Η Γιάννη προχώρησε. Περίμενα να μου πείτε ότι δεν το λένε τα guidelines, έτσι. Αυτό είναι το πρώτο. Και πράγματι δεν είναι recommended από τα guidelines. Και αυτό. Αυτή είναι όλη η γνώση που υπάρχει για το θέμα που θα συζητήσω. Με ισχυρό level of evidence. Να δούμε όμως, εγώ θα περίμενα επίσης κάποιος άλλος να μου πει ότι ξέρετε κάτι, είναι και δύσκολη, δεν είναι εύκολη η λεμφαδενεκτομή. Και πράγματι, εγώ προσωπικά τη βρίσκω ιδιαίτερα ως δύσκολη, αν είναι να την κάνω σωστά. Δηλαδή από το διάφραγμα μέχρι τους κοινούς λαγόνιους και να σηκώσω και την αορτή, να σηκώσω και την κάτω κύλη. Όμως φαίνεται ότι πράγματι δεν είναι τόσο, μάλλον όχι δεν είναι τόσο δύσκολη, τουλάχιστον δεν έχουμε περισσότερες επιπλοκές, έτσι, βασισμένη στη βιβλιογραφία. Ίσως υπάρχει ένα μεγαλύτερο ρίσκο για αιμορραγία, όμως οι μελέτες που υπάρχουν ουσιαστικά μιλάνε ότι στηρίζονται σε ένα περιορισμένο λεμφαδενικό καθαρισμό. Επίσης, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το μεγαλύτερο μέρος των νεφροκτομών πλέον γίνεται και με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Κατά πόσον είμαστε τόσο προχωρημένοι και τόσο ικανοί για να κάνουμε και έναν εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό όταν την κάνουμε λαπαροσκοπικά, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Τώρα, το κυριότερο θέμα. Έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα. Έχει νόημα λοιπόν να την κάνουμε. Η μόνη μελέτη ουσιαστικά που είναι υψηλής ποιότητας και είναι τυχεοποιημένη, ένα randomized control trial, είναι αυτή εδώ, CORTC, 772 άρρωστοι, οι μισοί κάνανε λεμφαδενικό καθαρισμό μαζί με την νεφρεκτομή και άλλοι μισοί δεν κάνανε. Θετικούς λεμφαδένες
σε κλινικά μη-0-μη-0 είχαν μόνο το 4%. Και αυτή βρέθηκε ότι κάνοντας τη λεφαδενεκτομή δεν προσθέσαμε τίποτα. Καμία διαφορά στην ολική επιβίωση, ούτε στην πρόοδο της νόσου, έτσι, ούτε στην πρόοδο ελεύθερη, στην νόσο ελεύθερης πρόοδου. Αυτό έχει ισχυρό evidence. Σημαίνει πράγματι ότι αυτή η εργασία είναι και η πιο σωστή. Δεν υπάρχουν δεδομένα ούτε για το template της λεφαδενεκτομής, ούτε για τον αριθμό των λεφαδένων που αφαιρεθήκανε. Και βεβαίως βάλαν σε αυτή τη μελέτη όλα τα στάδια μαζί, και το TAF1 και το TAF3. Και αυτό φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα λάθος σε αυτή τη μελέτη. Λεφαδενεκτομή έχει σημασία. Δεν είναι το ίδιο να κάνεις εκτεταμένη ή περιορισμένη γύρω από την πύλη μόνο. Και βεβαίως, δυστυχώς, τις πιο πολλές μελέτες που υπάρχουν σχετίζονται, ουσιαστικά δεν αναφέρονται με λεπτομέρεια στο τι κάνουν και μιλάνε για μια παρουσία ή μη απουσία λεφαδενεκτομής non-standardized, surgeon-related. Δηλαδή, ο καθένας μας κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι βγάλει εκεί, το θεωρεί ότι αν έκανε λεφαδενεκτομή ή όχι. Δεν είναι τυποποιημένη και στανταρισμένη η λεφαδενεκτομή που γίνεται στις διάφορες μελέτες. Τώρα, έχει σημασία αν είναι TAF1, 2 ή TAF3, 4. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι η λεφαδενεκτομή, η πιθανότητα να έχουμε λεμφαδένες θετικούς, δεν είναι το ίδιο σε αυτόν τον όγκο με αυτόν. Έτσι λοιπόν, αρχίσαμε σε μια, όχι μετανάλυση, ουσιαστικά πήρανε από τους αρρώστους της ORTC και μελετήσανε τους κλινικού TAF3 νόσο. Και βρήκανε με μια έτσι στατιστική μελέτη, χωρίς να είναι ουσιαστική πραγματική η μελέτη, αλλά είπαν ότι προβάλλοντας το χρόνο, βρήκαν ότι αυτές εδώ οι δύο κούρβες, κάνοντας λεφαδενεκτομή και μην κάνοντας λεφαδενεκτομή, υπήρχε διαφορά. Δηλαδή, σε αρρώστους που είχαν μεγάλους όγκους, όταν κάναμε λεφαδενεκτομή, υπήρχε ένα survival 15% καλύτερο, το οποίο βεβαίως δεν ήταν στατιστικά σημαντικό, και βεβαίως εδώ στη 15ετία οι κούρμπες ουσιαστικά συμπέσανε, αλλά βέβαια με λεμφαδένες και τέτοιους όγκους δεν είναι και πάρα πολλοί άρρωστοι που ζουν 15 χρόνια. Κατά συνέπεια, η μελέτη αυτή λέει και βασιζόμαστε σε αυτήν και λέμε ότι δεν κάνουμε λεμφαδενικό καθαρισμό, όμως δεν είναι σίγουρα τι γίνεται για πιο προχωρημένους όγκους. Αυτή αναφέρεται, έτσι, αναφέρεται σε όγκους οι οποίοι είναι εντοπισμένοι TAF1, TAF2, έτσι. Και βεβαίως το TAF3 δεν υπάρχει, συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη μελέτη της ORTC, όμως ίσως δεν ήταν τόσο μεγάλο το νούμερο για να μπορέσει να βγάλει και αυτή κάποιο στατιστικό αποτέλεσμα. Υπάρχει όμως ίσως ένα trend, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν παλιότερες μελέτες, το 80, το 91, που δίνουν έτσι λίγο αποτελέσματα mixed. Δύο δίνουν better overall survival, μία δίνει το ίδιο, μία δίνει ακόμα και χειρότερο. Οι μελέτες αυτές όλες είχαν μικρό αριθμό ασθενών και καμία δεν έλαβε υπόψη προγνωστικούς παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν και να συμμετάσχουν σε κάποιο bias σε αυτές τις μελέτες. Στη βιβλιογραφία είπαμε καλές μελέτες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο κάποια reviews και τα reviews αυτά ουσιαστικά τι λένε, αυτές είναι βασισμένες, αυτές είναι η έκφραση και των guidelines μας. Μιλάνε τώρα για λεφαδενεκτομή σε localized renal cancer και λένε ότι δεν υπάρχουν μελέτες. Κατά συνέπεια, αφού δεν υπάρχουν μελέτες και είναι limited data, ίσως είναι καλύτερα να μην την κάνουμε. Έτσι. Κατά συνέπεια, localized renal cancer δεν κάνουμε λεφαδενεκτομή. Ένα άλλο review με locally advanced renal cell carcinoma, παρόμοια αποτελέσματα. Insufficient evidence to draw any conclusions. Κατά συνέπεια, και εδώ το level of evidence είναι low και εδώ δεν ξέρουμε ουσιαστικά τι πρέπει να κάνουμε. Πάμε όμως τώρα στην περίπτωση που έχουμε λεμφαδένες που φαίνονται στην αξονική. Έτσι, σε λεμφαδένες που φαίνονται στην αξονική. Δεν είναι η ίδια κατάσταση με το TAF1, TAF2, το NIMI0, είναι η κλινικά, αυτή η κλινική λεμφαδένες η θετική. Τι πρέπει να έχουμε όμως υπόψη μας. Ότι πάντοτε το ότι έχουμε λεμφαδένες δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι έχουμε και καρκίνο. Υπάρχει ένα ψευδός θετικό που είναι αρκετά υψηλός ορισμένα στη μελέτη του Στούντερ και βεβαίως υπάρχει και το ψευδός αρνητικό, δηλαδή δεν έχουμε λεμφαδένες, μπορεί να υπάρχουν θετικοί λεμφαδένες. Θα ήθελα να πω ότι
μικρομεταστατική νόσος έτσι κι αλλιώς ως τώρα, με τις καινούργιες μεθόδους της PET και της Multiparametric MRI, δεν μας βοηθάνε ιδιαίτερα και δεν έχει βρεθεί κιόλας, είναι πειραματική η έννοια του φρουρού λεμφαδένα. Εξάλλου είπαμε ότι μπορεί να έχει ακανόνιστη διασπορά ο όγκος αυτός με τα λεμφαγεία, κατά συνέπεια είναι πειραματική και δεν έχει κάποιο νόημα. Θα ήθελα όμως επίσης να σας υπενθυμίσω ότι όταν ανοίγουμε, αν δεν πιάνουμε κάτι, η πιθανότητα να υπάρχει κάποιος θετικός λεμφαδένας είναι πάρα πολύ μικρός. Και αυτό είναι μια μελέτη από τους παθολογοντόμους, οι οποίοι λένε ότι η μικροσκοπική εξέταση του περιπιελικού λίπους μπορεί να αυξήσει βέβαια την πιθανότητα να βρούμε λεμφαδένες, όμως η πιθανότητα να είναι αυτή διηθημένη και να είναι θετική είναι μηδαμινή. Κατά συνέπεια, ουσιαστικά μόνο το ότι βλέπουμε και πιάνουμε έχει πιθανότητα να είναι θετικό. Και αυτές οι δύο, τα δύο slides τα προηγούμενα έχουν σημασία για το θεραπευτικό αποτέλεσμα, όπως θα δούμε πιο κάτω. Οι λεμφαδένες όταν υπάρχουν είναι κακό πράγμα, το ξέρουμε όλοι. Και εδώ υπάρχουν δύο μελέτες και βέβαια όσο περισσότεροι λεμφαδένες είναι τόσο πιο κακή είναι η πρόγνωση. Όμως δείτε, νη μηδέν, μη μηδέν, η καλύτερη πρόγνωση. Νη συν, μη μηδέν ή νη μηδέν, μη ένα, δηλαδή το αν έχουμε θετικούς λεμφαδένες μόνο ή μεταστάσεις σπλαχνικές μόνο, έχουν παρόμοια κακή πρόγνωση. Άρα δηλαδή οι λεμφαδένες είναι τόσο κακοί όσο αν είχαμε και μεταστάσεις, σε σπλαχνικές μεταστάσεις. Και βεβαίως όταν υπάρχουν σε αρρώστους που έχουν ήδη μεταστάσεις και λεμφαδένες, είναι ακόμα χειρότερη η πρόγνωση. Άρα γενικώς οι λεμφαδένες δεν έχει νόημα, οι άρρωστοι αυτοί δεν ζουν πάρα πολύ. Και φυσικά όσο περισσότεροι οι λεμφαδένες που είναι διθυμένοι, η πρόγνωση είναι χειρότερη, αν και σε μια πρόσφατη μελέτη ιταλική, σε όχι τόσο βέβαια υψηλό impact factor περιοδικό, όσους περισσότερους βγάλουμε λεμφαδένες, ίσως έχουμε καλύτερη πρόγνωση. Δεν υπάρχουν άλλες μελέτες για να το στηρίξουμε αυτό. Έτσι λοιπόν το θεραπευτικό αποτέλεσμα σε κλινικούς θετικούς λεμφαδένες φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση για καλύτερο survival, έτσι. Και γι' αυτό συνιστούν εδώ οι authors ότι πρέπει όταν έχουμε λεμφαδένες να τους αφαιρούμε, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό, το σημειώνουν και αυτό, έτσι. Και ίσως βεβαίως αυτό βοηθάει, τουλάχιστον στην εποχή της ανοσοθεραπείας, γιατί ακόμα τώρα που υπάρχουν τα καινούργια γενετικά φάρμακα, ίσως αλλάξει και ο ρόλος της λεμφαδενεκτομής. Αυτό δυστυχώς δεν το ξέρουμε, δεν υπάρχουν μελέτες, έτσι. Και βεβαίως θεωρείται πρέπει να χωρίσουμε και τους αρρώστους που έχουν καλά προγνωστικά σημεία. Αυτοί δηλαδή που μπορεί να έχουν ένα καλό performance status, έχουν ίσως δεν έχουν σαρκωματώδη στοιχεία, έχουν μικρό λεφαδενικό φορτίο, σε αυτούς κάνοντας τη λεφαδενεκτομή, παρόλο που είναι κακό πράγμα οι λεφαδένες, ίσως μπορούμε να έχουμε ένα durable στην πενταετία, να έχουμε ένα 40% επιβίωση σε αυτούς τους ασθενείς. Πάντως, το άλλο μισό στους 4 μήνες έχουν κάνει ήδη μεταστάσεις. Τώρα, κάνουμε τη λεφαδενεκτομή, πόσους λεφαδένες πρέπει να έχουμε. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία, αλλά εν πάση περιπτώσει λένε ότι για να είμαστε πλήρεις στη αδειοποίησή μας και να έχουμε πει ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να έχουμε πάνω από 12 λεμφαδένες, οι οποίοι αν είναι αρνητικοί, τότε δεν έχουμε και λεμφαδένες. Οπότε 12 είναι ο αριθμός που ουσιαστικά πρέπει να έχουμε όταν κάνουμε τη λεμφαδενεκτομή για να είμαστε ευχαριστημένοι. Έτσι λοιπόν, για να τελειώσω σε αυτό το θέμα, στο οποίο δεν υπάρχει άφθονη βιβλιογραφία και καλή βιβλιογραφία, με τα guidelines και το recommendation που έχουν, που βεβαίως έχει ένα B level of evidence και grade 1 recommendation, δεν συνίσταται η λεμφαδενεκτομή παρά μόνο όταν θέλουμε να κάνουμε μια σταδιοποίηση και όταν έχουμε ψηλαφυτούς διογκωμένους λεμφαδένες. Μόνο σε αυτή την περίπτωση, και εννοείται, άμα τον βρεις μπροστά σου και μπορείς να τον βγάλεις, βγάλ' τον. Καλό θα κάνεις, κακό δεν θα κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βαρκαράκη. Να πω στο ακροατήριο, υπάρχουν ερωτήσεις. Okay. Κάποιος να ρωτήσει κάτι? Δεν μου απάντησε κανείς αν κάνει λεφαδενικό καθαρισμό. Μάλλον όχι, κανένας δεν κάνει. Δεν κάνει, δηλαδή εσύ θα κάνεις πότε δηλαδή? Άμα βρω λεφαδένες μπροστά μου, θα προσπαθήσω να τους βγάλω. Δηλαδή αν στην αξονική, συγγνώμη λίγο να καταλάβουν, αν κάνεις μια αξονική και δεις έναν μπάλκα από λεμφαδένους,
Θα τους αφαιρέσεις, θα προσπαθήσεις, θα τους αφαιρέσεις. Ναι, είναι εγχειρητικά. Θα προσπαθήσω, ναι. Βέβαια. Αλλά ένα ποσοστό, όπως το είπες προηγουμένως, μπορεί να μην είναι διηθημένη. Ναι. Είναι δύσκολη η επέμβαση, μπορεί να κουμπάει στα μεγάλα αγκεία, μπορεί να χαθεί ο ασθενής. Και με την κατοκύλη και με το. Μα εκτεταμένος λεφαδενικός σημαίνει από το διάφραγμα. Και με την αορτή. Μέχρι κάτω το διχασμό. Κάνω. Ακριβώς, ναι. Εφόσον. Και σαν κλινική κάνω, βέβαια, ιδιαίτερα στους μεγάλους όγκους, έτσι. Αυτοί έχουν και θετικούς λεφαδενές. Για στάδιο τα φαίνεται, βέβαια, δεν συζητάμε, δεν κάνουμε τίποτα. Έχει αποδειχτεί, βέβαια, αυτή η μελέτη, η RTC, η προοπτική μελέτη που δημοσιεύτηκε, έδειξε το ερώτημα αν η λεφαδενεκτομία έχει όφελο στην επιβίωση, ναι ή όχι. Πριν βρήκε, δεν έχει καθόλου. Όχι, απήντησα στο ερώτημα του Γιάννη. Ναι. Αλλά κάνω. Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να γίνεται, βέβαια, κάνω. Πάντως είναι και θέμα λίγο της μόδας. Εμείς οι παλιότεροι, εγώ όταν έκανε ειδικότητα, πάντοτε γινότανε. Περιοχικά. Καθάριζαν όλη την περιοχή περιοχικά. Δεν πήγαινα από πάνω μέχρι κάτω. Ναι. Αλλά μετά κόπηκε και τώρα προσπαθούμε να δούμε πού πρέπει να την κάνουμε. Κύριε καθηγητά, λείπατε. Είναι ένα slide που με αυτό ξεκίνησα ουσιαστικά την ομιλία. Το οποίο λέει ουσιαστικά ότι πλέον είναι εκτός μόδας. Πού το. Μα μην ξεχνάμε ότι αν δει καλά το παρασκεύο ένας καλός παθολατόμος, θα σου πει ότι στην πύλη υπάρχουν μικρολεμφαδένες, είναι διηθημένοι ναι ή όχι, φαίνεται εξάλλου. Decreasing rates of lymph nodes. Σε από πίσω κάπου, το ακροατήριο κάποιο χέρι είδα. Ναι, παρακαλώ ερώτηση. Ναι. Στο μικρόφωνο μιλάτε. Ναι, ο Οδυσσέας κύριος Σοπλίδης. Μάλιστα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σε οποιαδήποτε νεφρεκτομή θα κάνετε λιμφαδενικό καθαρισμό ή όχι? Γιατί το ερώτηση ήταν. Οδυσσέα, απήντησε. Όχι, παιδί μου, όχι. Όχι, σε παιδί μου. Ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό ο καθένας επιλέγει κατά πόσον έχει και ποια είναι η ανάγκη. Σε προβλημένους όπως με. Όχι. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Βαρκαράκη.